Φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστώ για την υποδοχή, σας ευχαριστώ για την αναγνώριση, σας ευχαριστώ για την τιμή. Το ΠΑΣΟΚ ενωμένο δυνατό δίνει μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε μπροστά, οδηγούμε τον ελληνικό λαό και την επόμενη τετραετία. Πολλοί πίστευαν ακόμα ένα μήνα πριν, 15 μέρες πριν, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μέλλον. Τους δείξαμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το οποίο θα συνεχίσει πρωτοπόρο, δημιουργικό, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις δυνάμεις του ελληνικού λαού για να προχωρεί. Με την Κρήτη να δίνει το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη η οποία καθορίζει τις εξελίξεις, ανοίγει τους δρόμους, θα προχωρήσουμε σε όλη την Ελλάδα. Θα ακουστεί η φωνή μας παντού. Θα δώσουμε το μήνυμά μας για μια Ελλάδα ισχυρή, για μια κοινωνία ισχυρή. Φίλες και φίλοι, βρίσκομαι σήμερα εδώ για έναν κύριο λόγο. Για έναν κύριο λόγο. Εκείνο το οποίο διακρίνει το ΠΑΣΟΚ από τις δυνάμεις της συντήρησης είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα δούλεψε με σχέδιο, δούλεψε με πρόγραμμα, είχε σε κάθε ενέργεια του μια προπαρασκευαστική δουλειά εκτεταμένη και δυνατή. Και για την τετραετία που έρχεται θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό συνεχίζεται, ότι εμείς σε διαφορά με τη δεξιά δεν αφήνουμε στην τύχη στους αυτόματους πιλότους. Εμείς προχωρούμε με δουλειά, επιμονή, σχέδιο, πρόγραμμα. Γι' αυτό θέλουμε να ξέρει η Ελλάδα, να ξέρει η Κρήτη, ότι για κάθε περιφέρεια υπάρχει ειδικό σχέδιο και παρουσιάζουμε σήμερα το σχέδιο ανάπτυξης της Κρήτης για το 2004 με 2008. Θα κληθεί ο ελληνικός λαός να ψηφίσει. Θα κληθεί να κάνει τις επιλογές του. Και αυτές οι επιλογές δεν θέλουμε εμείς να βασίζονται σε απόψεις γενικές, σε υποσχέσεις, σε προγράμματα τα οποία δεν έχουν τίποτε συγκεκριμένο. Θέλουμε εμείς να βασίζονται σε κάτι στέρεο και εμείς παρουσιάζουμε αυτό το στέρεο, τη χάρτα, το πρόγραμμα για την Κρήτη. Και έτσι θα παρουσιάσουμε και το πρόγραμμα για κάθε περιφέρεια της χώρας, γιατί θέλουμε περιφερειακή ανάπτυξη ισόρροπη, γιατί θέλουμε το αποτέλεσμα των κόπων και των μόχθων του ελληνικού λαού να επενδυθεί παντού, σε όλη την Ελλάδα, να έχουν ένα μερίδιο στην πρόοδο που έδωσε η δουλειά του ελληνικού λαού. Πριν όμως μπω σε αυτό το θέμα, θέλω να αναφέρω κάποιες γενικές διαπιστώσεις. Η Ελλάδα αλλάζει. Η Ελλάδα άλλαξε
και αλλάζει συνεχώς. Η Ελλάδα πέτυχε να γίνει μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης όταν το 1993, που τελείωνε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όλοι έλεγαν στην Ευρώπη η Ελλάδα δεν έχει μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι όμως γίναμε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Πέτυχε η Ελλάδα τη σταθερότητα στην οικονομία. Πέτυχε μεγάλα βήματα εξυγχρονισμού στο κοινωνικό κράτος. Πέτυχε μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική σταθερότητα και στη διαρκή αναδιανομή του εισοδήματος. Πέτυχε μια νέα θέση στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και από αυτή τη νέα θέση συνεχίζει δυναμικά την προσπάθεια για την επίλυση των εθνικών θεμάτων. Πέτυχε η Κύπρος να είναι σήμερα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε μερικοί, μα τα λύσατε όλα. Βεβαίως και δεν τα λύσαμε όλα. Βεβαίως και παρά τις σημαντικές επιτυχίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Η δύναμη να αναγνωρίζουμε το τι κάναμε, το τι πρέπει να κάνουμε. Η δύναμη για αυτοκριτική. Η δύναμη να διορθωνόμαστε. Η δύναμη να προσπαθούμε για περισσότερα. Αυξήσαμε το εισόδημα του εργαζόμενου. Αλλά χρειάζεται να φτάσουμε το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θέλουμε. Και να το φτάσουμε το ταχύτερο. Είμαστε... Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, γιατί ό,τι έκανα, το έκανα με τον ελληνικό λαό, με την προσπάθεια του ελληνικού λαού, για αυτό που θέλει και ενσαρκώνει ο ιδεώδες ο ελληνικός λαός. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ, τιμή, και εγώ όπως ξέρετε το είπα και τη μέρα που δήλωσα ότι θέλω ανανέωση και ανοίγω και νέους δρόμους. Θα είμαι εδώ παρόν και αύριο και μεθαύριο, γιατί ο αγώνας όλων χρειάζεται για να προχωρήσουμε. Είμαστε φίλες και φίλοι. Η χώρα, είμαστε η χώρα με τις μεγαλύτερες κοινωνικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ξέρετε κι εσείς ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες θέλουν βελτίωση, θέλουν καλύτερη ποιότητα. Έχουμε εισαγάγει σημαντικούς θεσμούς στη δημόσια διοίκηση όπως τα κέντρα πληροφόρησης. Είδατε εδώ στο βίντεο τα κέντρα πληροφόρησης που έχουμε δημιουργήσει. Αλλά η δημόσια διοίκηση δεν είναι ακόμα τόσο αποτελεσματική όσο θα θέλαμε. Υπάρχει γραφειοκρατία. Αυτό το σχέδιο για όλη την Ελλάδα που παρουσιάζουμε θέλει να απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα. Με την έλευση του 2004 μπήκαμε σε μια νέα εποχή. Με νέα ηγεσία, νέες δυνάμεις, νέες ιδέες και με τη νέα λαϊκή εντολή που θα πάρουμε στις 7 του Μάρτη. Το ΠΑΣΟΚ στις 7 του Μάρτη, πιο δυνατό. Το ΠΑΣΟΚ στις 7 του Μάρτη, πάλι μπροστά από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη στο Ηράκλειο, στο κλειστό γυμνάσιο. Και εξήγησε ότι έχουμε καθυστερήσει για τη λύση του Κυπριακού και η διαπραγματευτική μας θέση αποδυναμώνεται. Χάσαμε πάρα πολλά πράγματα καθυστερώντας, τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γκιούλ. Να ευχαριστήσω τη Σοφία Τσιλιγιάννη. Αυτό είναι το ένα πρόσωπο της Τουρκίας. Η συζήτηση που γίνεται για τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό. Πάμε να δούμε και το πρόσωπο της καθημερινότητας στη γειτονική χώρα.
ανήλικα κορίτσια από 11 έως 16 ετών λίστεψαν κοσμηματοπολείο στην Κωνσταντινούπολη και η κάμερα τέγραψε τις σκηνές. Ενώ στην πόλη οι φοιτητές συγκρούστηκαν άγρια με τους αστυνομικούς. Σε μια άλλη τουρκική πόλη, τα Άδανα, ένας άνδρας βρήκε έναν παράδοξο τρόπο για να διαμαρτυρηθεί επειδή η γυναίκα του κατέρευσε αίτηση διαζυγίου. Φίλες και φίλοι, έτσι διορθώνεται μια πολιτική με περισσότερους πόρους. Εχθές ακούσατε και διαβάσατε ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε το πρόγραμμά της για την υγεία. Και τι λέει απλά, πολύ απλά όσο μπορώ να τα πω σε λίγες λέξεις αυτό το πρόγραμμα. Πράγματι λέει, χρειάζεται περισσότερους πόρους και χρειάζεται περισσότερες εξοικονομήσεις. Γι' αυτό από τη μια μεριά να περιορίσουμε το ΕΣΥ που είναι κατάκτηση του ελληνικού λαού και επιτρέπει σε κάθε Έλληνα να πηγαίνει στο νοσοκομείο και στο γιατρό, και από την άλλη μεριά να περιορίσουμε διάφορες ρυθμίσεις για να υπάρχει περισσότερη συμμετοχή του πολίτη, δηλαδή απλά να πληρώνει περισσότερο ο πολίτης από τη δικιά του τσέπη για την υγεία. Εμείς λέμε αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν χρειάζεται ο πολίτης, δεν πρέπει ο πολίτης να πληρώσει περισσότερα. Πρέπει να μειώσουμε εμείς το χρέος, να κάνουμε σταθερή πολιτική και να κερδίσουμε από εκεί τα χρήματα του φορολογούμενου για την υγεία. Και έχουμε τέλος ένα μέρισμα εξυγίανσης. Δημιουργούμε νέες δυνατότητες. Μηχανογραφήσαμε, όπως ξέρετε, όλο το φορολογικό, τον έλεγχο του φορολογικού συστήματος. Και έτσι περιορίσαμε δραστικά τη φοροδιαφυγή. Θα συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να μειώσουμε το φόρο για την οικογένεια. Θέλουμε να ενισχύσουμε την οικογένεια. Και θέλουμε βέβαια να μειώσουμε τους φόρους και για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενισχύουμε την οικογένεια και την ενισχύουμε πραγματικά εκεί που πονάει. Δεν είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που καθόρισε ένα επίδομα για κάθε οικογένεια που έχει παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη, γιατί εκεί πονούσε και εκεί χρειαζόταν βοήθεια. Βρεθήκαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάνω στο απόσπασμα του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος έδωσε απαντήσεις και για το χθεσινό πρόγραμμα που κατέθεσε για την υγεία η Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθεί την ομιλία από την αρχή η Γιάννα Τσετσάνη να μας πει εν συντομία τα σημαντικότερα σημεία, σε παρακαλώ Γιάννα. Την καλησπέρα μου Δημήτρη. Πέσατε πάνω στο επίκαιρο σημείο, αλλά τα ενδιαφέροντα και τα ωραία τα είπε και νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης. 18 του μηνός ο κύριος Σιμίτης συμπληρώνει 8 χρόνια συνεχούς πρωθυπουργίας στη χώρα. Και νομίζω ότι τα δώρα άρχισε να τα παίρνει σήμερα και άρχισε να τα παίρνει από την Κρήτη και θα τα πάρει και από την Αθήνα με τις δύο δημοσκοπήσεις που θα έχουμε αύριο και θα βλέπει ότι οι επιλογές του δικαιώνονται. Αναγνώριση λοιπόν είναι μία λέξη με 10 γράμματα και είναι η αναγνώριση που είδε σήμερα ο Κώστας Σιμίτης στην Κρήτη. Του το είπαν οι νεολαίοι με παλμό, με πάθος, του το είπε ο κόσμος, του έσφιξαν, ζήτησαν, θέλησαν να τους φίξουν το χέρι. Δημήτρη, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, γιατί η εικόνα λένε πολλές φορές μετράει αρκετά και νομίζω ότι στις μέρες μας μετράει πάρα πολύ. Η απόσταση από την είσοδο του Πρωθυπουργού ως τις πρώτες θέσεις που κάθισε δεν ήταν παραμερικά μέτρα. Χρονομέτρησα και είδα ότι έκανε παραπάνω από 6-7 λεφτά για να φτάσει ο Σιμίτης εκεί, ο κύριος Σιμίτης εκεί, και όλο αυτό το διάστημα ήταν πνιγμένος στις αγκαλιές του κόσμου. Ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά στην ομιλία του μέχρι τώρα, θα μου επιτρέψεις να σου πω, του είπε το ακροατήριο, Κώστα Σιμίτη γράφει ιστορία, και ο Πρωθυπουργός, ιδιαίτερα χαλαρός, θα μπορούσα να πω, πήρε την ατάκα, εισέπραξε την πάσα και την ανταπέδωσε λέγοντας ότι την ιστορία την γράφω με
μαζί με τον ελληνικό λαό και ό,τι πέτυχα εγώ είναι επιτεύγματα του ελληνικού λαού. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν το ακούσαμε όμως για πρώτη φορά, το έχουμε ξανακούσει, είναι το άνοιγμα του Κώστα Σιμίτη προς τους προοδευτικούς πολίτες, που δεν είναι όμως ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Τους κάλεσε σε αυτήν την ευαίσθητη περίοδο να βρεθούν κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Έκανε και το άνοιγμα, το οποίο ακούσαμε ακόμη μια φορά, προς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είπε, ένα μεγάλο και δημοκρατικό κομμάτι. Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση είναι οι πληροφορίες μας ότι σε λίγη ώρα από τώρα, θα το πει μάλλον αυτό το σημείο για τη Νέα Δημοκρατία, να έρθουν κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει παλμός, υπάρχει ατμόσφαιρα, θα μπορούσα να πω. Υπάρχει συνέστημα. Είναι μια παρουσία, και μετράμε μερικές μόνο ώρες ακόμη του Κώστα Σιμίτη στην Κρήτη, που θυμίζει κάποιες ίσως άλλες εποχές. Γιάννα, αναφέρθηκε σε δύο δημοσκοπήσεις. Έχουμε περισσότερα στοιχεία? Αυτή τη στιγμή, Χριστίνα, ίσως είναι πάρα πολύ πρόωρο να δοθούν κάποια στοιχεία. Εκείνο που μπορώ να ξέρω και με κάθε επιφύλαξη να πω, έτσι εν είδη τίτλων, είναι ότι βρισκόμαστε, αν όχι στα σημεία, η ψαλίδα κλείνει καταρχήν. Έχει κλείσει και έχει περιοριστεί αισθητά. Αρκεί να σας πω ότι η πληροφορία και λέει... Και από την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας. Ναι, και από την τελευταία δημοσκόπηση, και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στην παράσταση νίκης τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο. Λένε οι πληροφορίες. Mm-hmm. Μένει αύριο να τις δούμε να δημοσιεύονται. Είναι δύο διαφορετικές. Και καλώς βέβαια για να είναι μόνο πληροφορίες, διότι δεν έχουν τελειώσει, αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση τουλάχιστον, δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο. Μιλάμε για ένα 70-80% αυτών των δύο ερευνών που ετοιμάζονται για εφημερίδες. Και γι' αυτό ξέρουμε μόνο στο περίπου τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι φανερό ότι είναι στήθος με στήθος. Είμαι μαζί σου σε αυτή την τοποθέτηση, Δημήτρη, και καλό είναι να περιμένουμε και να διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις με μεγάλη προσοχή, γιατί είδαμε ότι όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμη και πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα να βγάλουν συμπεράσματα και να εκφράσουν γνώμες και απόψεις. Νομίζω ότι πρέπει και να διαβάζονται καλά. Εμείς πάντως από εδώ θα τα πούμε έγκαιρα τα στοιχεία ούτως ή άλλως. Ο Κώστας Σιμίτης βεβαίως στην Κρήτη, και βαρύ το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αύριο πολλές επισκέψεις, τα Ολυμπιακά έργα στην πρώτη γραμμή και η ομιλία του θα πρέπει να θέλει ακόμη γύρω στα 30 με 40 λεπτά. Είδα και νωρίτερα ότι ήταν επίσης θερμή, Γιάννα, η υποδοχή που του επιφύλαξαν στο αεροδρόμιο. Τι ώρα είχε πάει ο κύριος Σιμίτης? Βλέπουμε εδώ τα σχετικά πλάνα. Είναι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, γι' αυτό σας είπα ότι μετράει μερικές μόλις ώρες στο νησί ο Πρωθυπουργός. Και εκεί πνίγηκε στις αγκαλιές, του δώσαν και στη σύζυγό του βέβαια την ανθοδέσμη με τα λουλούδια. Είχε και κριτικούς χορούς. Μαντινάδες να δούμε, θα ακούσει αύριο. Υπάρχει και ένα δείπνο στη συνέχεια. Γιάννα Τσετσάνη, πάμε τώρα στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος από την πλευρά του θέλησε για άλλη μια φορά να αναφέρει τις προτάσεις του. Πολιτεία, αν θέλουμε πραγματικά να διατηρήσουμε την ελπίδα μιας σταθερής και αυξανόμενης ευημερίας στον ελληνικό λαό, πρέπει να την κατοχυρώσουμε και δεν πρέπει να ξεφύγουμε από αγκυρώσεις. Πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε. Μάλιστα. Αυτή την αναρχία που επικρατεί λοιπόν στην ελληνική πολιτεία μπορεί να την αντιμετωπίσει το κόμμα το οποίο έζησε μαζί της και πιθανόν διευρύνθηκε αυτή η αναρχία τα χρόνια που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ? Τι είναι αυτό το οποίο θα μας κάνει όλους εμάς τους υπόλοιπους να πιστέψουμε ότι αυτό είναι το κόμμα που θα την αντιμετωπίσει? Ο κύριος Παπανδρέου έκανε την αυτοκριτική, μίλησε προχτές για λάθη, για παραλήψεις. Όμως τι είναι αυτό που θα πείσει εμάς ότι τώρα τα πράγματα αλλάξαν? Εσείς όταν αναλάβατε μάλλον το Υπουργείο Υγείας, είχατε πει ότι κυκλοφορούν πυράγχας, το θυμάμαι καλά? Ναι. Και είχατε πει ότι αυτά πρέπει να εξολοθρευτούν. Είναι προφανές ότι δεν έχουν εξολοθρευτεί. Τώρα πώς θα γίνει η εξολόθρευση των πυράγχας και πώς θα γίνει η ανασύνταξη? Τι θα μας πείσει εμάς? Ναι. Νομίζω ότι η υπόλοιπη περίοδος θα πρέπει να διακριθεί από αυτά τα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Και αν θέλει πραγματικά να αποκτήσει και περιεχόμενο ο πολιτικός αγώνας και αυτό το εντελώς καινούριο που κομίζει σαν αντίληψη του πολιτικού αγώνα και περιεχόμενο ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι να ανοίξει αυτά τα θέματα. Διότι αυτά τα θέματα δεν ανοίγουν αν τα στρογγυλεύεις την προεκλογική περίοδο, αν τα θάβεις κατά τη διάρκεια
του πολιτικού αγώνα για να επανέρχονται αναζωοποιημένα. Καίνε όμως αυτά τα θέματα. Και καίνε γιατί υπάρχουν ευθύνες μέσα στο ίδιο το κυβερνητικό. Όπως θέλω να σας πω κάτι, κυρία Στάη, και το λέω και το πιστεύω. Αν ο Παπανδρέου σηματοδότησε τη δεκαετία του 80 ως κοινωνικός διαβολιστής που απελευθέρωσε όλες τις μικροαστικές ανερχόμενες ομάδες και τις νομιμοποίησε. Τους μικρομεσαίους. Τις μικροαστικές ανερχόμενες κυρίως, έτσι. Και τα χαμηλά στρώματα που τα νομιμοποίησε, του έδωσε περιεχόμενο και υπόσταση. Η δεκαετία του Κώστα του Σιμίτη σηματοδότησε την ένταξή μας στη χώρα σε αυτή τη συναρπαστική περιπέτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι και αυτή η συναρπαστική περιπέτεια. Και απαιτούσε άλλο τύπου πολιτικού, του μεθοδικού, του ρασιοναλιστή, του ανθρώπου που βάζει συγκεκριμένους στόχους. Η δεκαετία του 2000, η οποία πιστεύω είναι η δεκαετία πολιτικών, οι οποίοι συνδυάζουν και τα δύο στοιχεία του Κώστα του Σιμίτη και του Ανδρέα Παπανδρέου και νομίζω το εκφράζει με απόλυτο τρόπο, είναι μια προωθητική δύναμη παραπέρα. Μάλιστα. Για να αλλάξουν αυτά τα σημαντικά πράγματα, τα οποία όμως θα πρέπει να αποτυπώνονται πέρα από το γενικό πολιτικό λόγο, να περάσουν ή διαπεράσουν τον κόσμο για να... Ωραία, ήρθατε λοιπόν σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί προς το παρόν εμείς δεν βλέπουμε ακόμη εκείνα τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Θα μου πείτε είναι νωρίς. Όμως έχουμε 51 μέρες μέχρι τις εκλογές. Πόσο έχουμε? Δεν είναι πολύς ο χρόνος. Έτσι ώστε να έχουμε να κρίνουμε ουσιαστικά πράγματα για να μπορέσουμε να πάμε σωστά στην κάλπη. Θέλω να σας θέσω ένα συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Σήμερα ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είπε ότι είναι υπέρ του 35ωρου. Αυτό αυτομάτως, δεν λέω ότι το καυτηρίασε η Νέα Δημοκρατία και το χαρακτήρισε ύπουλο λαϊκισμό, ή ο κύριος Μητσοτάκης που είπε ότι είναι καταστρεπτικό για την οικονομία. Είναι βέβαιο ότι το ερώτημα όλων είναι μα αντέχει η οικονομία. Το αντέχει. Ή θα ακούσουμε πάλι πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα πιστέψουμε ή δεν θα μπορέσετε να τα τεκμηριώσετε. Συμφωνείτε εσείς με αυτό καταρχήν? Καταρχάς να απαντήσω το πρώτο σχέρος πολύ σύντομα. Είναι αλήθεια και είναι και ευλογοφανές και λογικό να μην υπάρχει ενοποιημένος για την ώρα πολιτικό λόγος, γιατί όλο αυτό το πράγμα έγινε πριν από λίγες μέρες και να ακούγονται διαφορετικές, μάλλον να διατυπώνονται ρητορικές όσον αφορά την εκφορά του πολιτικού λόγου και μέσα από το χώρο το δικό μου. Αλλά αυτό αυτό νομίζω ήταν ότι... καλό όμως. Ναι, ναι, για την ώρα. Αλλά νομίζω ότι τις επόμενες μέρες αυτό το πράγμα θα ξεπεραστεί και θα δείτε ότι αυτό το καινούργιο που πιστεύω ότι κομίζει ο Γιώργος Παπανδρέου, που δεν θέλω να επαναλάβω γιατί ναι, δεν χρόνο, ναι, ναι. Θα αλλάξει και είναι θέμα. Το άλλο που θα ήθελα να πω για, για το 35ωρο θα πω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση. Και η οικονομία είναι σαν μια πεταλούδα που αν την πιάνουμε πολύ σφιχτά, ξέρετε, μπορεί να τη σφίξουμε. Το θέμα του 35ωρου, οφείλω να πω ότι το καθιέρωσε η Γαλλία και η επισοσιαλιστική κυβερνήσεω. Οι αποτιμήσεις τώρα που γίνονται στη Γαλλία από τους ίδιους σοσιαλιστές, τα αποτελέσματα δεν φαίνονται να είναι τόσο αισιόδοξα. Είναι και πάρα πολύ έτσι συγκρατημένοι, μπορώ να πω, διότι ούτε στα θέματα της απασχόλησης τους λυτήσαν προβλήματα, ούτε στα θέματα της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονομίας. Μάλιστα. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα που έχει προβλήματα. Είσαστε πάρα πολύ σαφείς, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαι πολύ συγκρατημένος. Είσαστε απόλυτο σαφείς. Και πολύ περισσότερο θα ήθελα αυτά τα θέματα που πρέπει να ανοίγουν, αυτό είπα προηγουμένως ο Γιώργος Παπανδρέου, από όσο έχω διαισθανθεί. Αλλά πρέπει και ξέρω, να τα ανοίξει, έτσι. Να τα ανοίξει. Αλλά κοιτάξτε, καλά είναι να ανοίγονται σε πιο αξιόπιστες περιόδους, αλλά κυρίως αυτό το θέμα, ό,τι έχει να κάνει με την διεθνή, με την οικονομική θέση της χώρας και κυρίως, κυρία Στάη, με τα θέματα ανταγωνιστικότητας, πριν μελετηθούν πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Μάλιστα, λοιπόν, είσαστε σαφείς, περιγράψατε ακριβώς το πρόβλημα το οποίο εντοπίσαμε κι εμείς δημοσιογραφικά και βεβαίως είναι ένα στοίχημα για τον κύριο Παπανδρέου να συγκεκριμενοποιήσει και να δώσει με μια συνολική αντίληψη που θα την έχουν και τα στελέχη τα οποία θα μιλάνε. Θα γίνει, ποιο είναι πάντως το πρόγραμμα και πού ακριβώς πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, το δίλημα μεταξύ του δικοματισμού και μιας διαφορετικής πολιτικής τώρα για τη χώρα έθεσε ο Νίκος. Πολιτικού αγώνα ανέπτυξε ο Κώστας Καραμαλής τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χρήσου μετώνησε στην υλοποίηση των στόχων και των οραμάτων της Ελλάδας. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Σας ευχαριστώ για την αναγνώριση. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Το ΠΑΣΟΚ ενωμένο δυνατό δίνει μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε μπροστά. Οδηγούμε τον ελληνικό λαό και την επόμενη τετραετία. Πολλοί πίστευαν
Πολλοί πίστευαν ακόμα ένα μήνα πριν, 15 μέρες πριν, ότι το Πασόκ δεν έχει μέλλον. Τους δείξαμε ότι το Πασόκ είναι εκείνο το οποίο θα συνεχίσει πρωτοπόρο, δημιουργικό, ότι το Πασόκ έχει τις δυνάμεις του ελληνικού λαού για να προχωρεί. Καλό όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, να στηρίξουν το Πασόκ. Όχι μονάχα για να μην χάσει η χώρα αυτά που κατέκτησε, αλλά για να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση μπροστά, να αλλάξει οριστικά. Έχουμε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Και έχουμε τις δυνατότητες, γιατί εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση με τον τόπο από την αντίληψη που έχει η συντηρητική παράταξη. Το δίλημα για τις εκλογές της 7 του Μάρτη είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να ζήσουμε σε συνθήκες προόδου, ανάπτυξης, μεγαλύτερης ασφάλειας και ευημερίας. Ή θα ανακοπεί η ομαλή πορεία προόδου την οποία ακολουθήσουμε για μια δεκαετία. Θέλουμε μια πορεία της κοινωνίας η οποία είναι σταθερή, η οποία εξελίσσεται χωρίς καμπανεβάσματα, ή θέλουμε μια πορεία με αυταρχική πολιτική, προχειρότητες και νεοφιλελεύθερα πειράματα. Από την επιλογή μας αυτή θα κρυθεί αν η νεολαία θα έχει περισσότερες δυνατότητες ευκαιρίας και προόδου, αν θα υλοποιήσουμε νέες προοπτικές, αν θα είμαστε μια χώρα ισχυρή και σύγχρονη στην Ευρώπη του μέλλοντος. Το κλίμα υποδοχής του Πρωθυπουργού θα μας περιγράψει τώρα ο απεσταλμένος μας στο Ηράκλειο, ο Διονύσης Μποτώνης. Διονύση, ακούμε. Καλησπέρα, Αντώνη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Μίλησε στο κατάμεστο γυμναστήριο του Ηρακλείου. Όσος κόσμος ήταν μέσα, άλλος τόσος ήταν και έξω. Όταν έφτασε ο Πρωθυπουργός εδώ στο στάδιο, αποθεώθηκε από τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι είχαν πάθος και ενθουσιασμό. Πολλές φορές ο Πρωθυπουργός διεκόπηκε στην ομιλία του από συνθήματα, κυρίως από νέους. Μάλιστα, πάρα πολλά συνθήματα που ακούστηκαν ήταν ευρηματικά. Στο πάθος αυτό ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πολλές φορές. Παρόντες όλοι οι βουλευτές της Κρήτης και των τεσσάρων νομών του Πασόκ. Είδαμε τον Πρωθυπουργό με πολλά στελέχη εδώ, όπως μας έλεγαν κομματικοί παράγοντες του Ηρακλείου, να είναι στελέχη τα οποία επαναδραστηριοποιήθηκαν, ενώ τελευταία χρόνια είχαν αποστασιοποιηθεί. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι νωρίτερα ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα, είπε χαρακτηριστικά ότι στην Κρήτη θα δοθούν την περίοδο 2000-2008 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου περίπου στις 6 παρατέταρτο και έτυχε θερμής υποδοχής από οπαδούς του Πασόκ και κυρίως από νέους. Μάλιστα, κάποιοι εκεί χόρεψαν και ένα κρητικό χορό, παραδοσιακό κρητικό χορό. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός θα πάει σε δείπνο, το οποίο παραθέτει προς τιμήν του η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου. Αντώνη. Διονύση, ευχαριστούμε. Να συμπληρώσουμε ότι κρητικό χρώμα χωρίς παντινάδες δεν γίνεται και τις ακούσαμε. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο επισκέφθηκε σήμερα ο Κώστας Καραμανλής και τον ενημέρωσε αναφορικά με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη διασφάλιση ήπιου προεκλογικού κλίματος. Αμέσως μετά, ο κύριος Καραμανλής ζήτησε από όλους να διασφαλίσουν νέο πολιτικό πολιτισμό και ζήτησε τρεις τηλεοπτικές αναμετρήσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο κύριος Καραμανλής το Σαββατοκύριακο θα περιοδεύσει τους νομούς Ηλίας και Αρκαδίας. Για τις προτάσεις και στις δημοσκοπήσεις, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να συμβάλλουν θετικά στη νέα προσπάθεια υπό τον Γιώργο Παπανδρέου.
Τις νέες πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βελτίωση της αγροτικής ζωής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και την ολόπλευρη συμμετοχή της μειονότητας στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθε θα παρουσιάσει από τη Θράκη ο Γιώργος Παπανδρέου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έμφαση θα δοθεί στην επαφή με τους πολίτες των ακριτικών περιοχών ώστε οι θέσεις και τα προβλήματά τους να ενσωματωθούν στο πρόγραμμά του για την τετραετία 2004-2008. Υπάρχει μια νέα δυναμική. Υπάρχει μια νέα ελπίδα. Ξεκινάμε από τη Θράκη, μεθαύριο. Με τον διάλογο με τον πολίτη θέλω να αναδείξουμε και να φωτίσουμε τα προβλήματα που αισθάνεται ο πολίτης και μέσα ακριβώς από αυτή τη διαδικασία θα διαμορφώσουμε τις νέες προτεραιότητές μας με έναν συμμετοχικό τρόπο, τις νέες προτεραιότητες για τη νέα εποχή. Οι εξελίξεις του Ιανουαρίου έχουν δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας στο ΠΑΣΟΚ. Κάθε μέρα που περνάει, ο λαός αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια νέα προοπτική, μια νέα δυναμική και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα εκφραστεί στις εκλογές με μια μεγάλη νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω έχει ξαναμπεί το όραμα στην πολιτική και έχει ενθουσιάσει κόσμο που δεν είναι οι κλασικοί πολιτικοποιημένοι, άτομα που δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική, ξαφνικά ενδιαφέρονται για αυτό το καινούριο πράγμα που γίνεται. Χαρακτηριστικός ήταν και ο διάλογος του Γιάννου Παπαντονίου με τον Προκόπη Παυλόπουλο στη Βουλή. Οι εκλογές αυτές όπως εξελίσσονται σε ντέρμπι, το οποίο μπορείτε να χάσετε, δεν θα, λέω ότι θα το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει, βλέπω έχει διαγείρει μια νευρικότητα. Στο προσκήνιο είναι και πάλι το θέμα του 35ωρου, καθώς η ΓΕΣΕ έχει ξεκινήσει αλλεπάλληλες επαφές με τα κόμματα εν ώψη για το νέο διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης. Τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στα αιτήματα των εργαζομένων υποσχέθηκε το μεσημέρι ο γραμματέας του κόμματος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη Την πολύ ουσιαστική συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε με τον πολίτη, το πρόγραμμά μας, πάνω στο πρόγραμμά μας και βεβαίως και τις διαδικασίες του ταξιδιού που θα κάνουν σε διάφορα μέρη. Θα ψηφίσουν και μέσω ίντερνετ καθόλου? Όλα αυτά τα συζητάμε. Θα συζητάμε όλα αυτά για να ανοίξουμε όσο γίνεται περισσότερο, πραγματικά όσο μπορούμε περισσότερο, να μπορεί ο πολίτης να συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη διαδικασία. Διότι είναι μια επαναθεμελίωση, αν θέλετε, της ίδιας Δημοκρατικής Παράταξης. Την εκλογή διακήρυξε και το έμβλημά του παρουσίασε σήμερα ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς σε συνέντευξη τύπου στο ΖΑΠ. Αρχή και το θέμα της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Είναι η πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέπτεται την Άγκυρα. Η τουρκική ηγεσία υποδέχτηκε στην Άγκυρα τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρωμάνο Πρόντι και τον αρμόδιο για τη διεύρυνση επίτροπο Φερχόγγεν σε μια συγκυρία καθοριστική για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας. Η πρόοδος της υποψήφιας αυτής χώρας, ως προς τα κριτήρια της Κοπενχάγης αλλά και η συμμόρφωσή της στις αποφάσεις του Ελσίνκη, συζητώνται εκτενώς. Με άλλα λόγια, το επίπεδο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στο εσωτερικό της Τουρκίας και η συμβολή της στην επίλυση του Κυπριακού. Μια λύση του Κυπριακού με βάση το σχέδιο Ανάν θα πρέπει να είναι εφικτή μέχρι τέλος Μαρτίου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα δημοψηφισμάτων, ώστε 1η Μαΐου ολόκληρο το νησί, ενωμένη η Κύπρος, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός από το 1963 που υποδέχεται στην τουρκική πρωτεύουσα τον επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου της Ένωσης. Σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες, η τουρκική πλευρά εμφανίζεται στον κύριο Πρόντι με θετική διάθεση απέναντι στο σχέδιο Ανάν ως βάση διαπραγμάτευσης για την επίλυση του Κυπριακού, αν και δημοσίως αποφεύγει να δεσμευτεί. Ο πρόεδρος της Κομισιόν έδωσε πάντως σαφές το μήνυμα στην τουρκική ηγεσία ότι το επιθυμητό είναι η πλήρης ένταξη μιας επανενωμένης νήσου. A big help to the goal of approaching European Union and Turkey. Bizim buradaki bütün gayretimiz adil, kalıcı bir çözümü süratle 1 Mayıs'a yetiştirebilmektir. Στις 30 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος θα συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον Ρωμάνο Πρόντι. Κλειστή παραμένει η σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου Καλαμάτας, καθώς μετά από το χθεσινό εκτροχιασμό τρένου στη Μεγαλόπολη αποφασίστηκε η επίσπευση των έργων για την ανακαίνιση του συγκεκριμένου τμήματος. Οι εργασίες που θα στοιχήσουν 45 εκατομμύρια ευρώ ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν σε λίγες εβδομάδες. Όμως μετά από το τρίτο ατύχημα στη συγκεκριμένη γραμμή τους τελευταίους 13 μήνες, οι αρμόδιοι του ΟΣΕ κατέληξαν πως δεν πρέπει να καθυστερήσουν άλλο τα έργα. Τεχνικοί του ΟΣΕ κάνουν αυτοψία για να διαπιστώσουν τα αίτη. Στο στούντιο της ΝΕΤ είναι ο γραμματέας ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Καλησπέρα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Καλησπέρα. Σύμμαχοι στην προσπάθεια να βγάλουμε καμιά είδηση. Δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι, διευθυντές μεγάλων κυριακάτικων εφημερίδων. Ο Γιάννης Βλαστάρης της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Καλησπέρα. Και ο Νίκος Σίμος του Κυριακάτικου Ελεύθερου Τύπου. Καλησπέρα. Προϋπόθεση για να βγάλει κανείς μια καλή κυριακάτικη εφημερίδα είναι να έχει γένεια.
Και να δουλεύει καθημερινά. Και να δουλεύει κάθε μέρα. Λοιπόν, καταρχήν να αρχίσουμε τις ειδήσεις. Ακούω ότι αύριο βγαίνουν καινούργιες δημοσκοπήσεις. Μέχρι τώρα είχαμε μία δημοσκόπηση με κάλπη, της ΑΛΚΟ, αυτή που βγήκε τη Δευτέρα το βράδυ στον Άλτερ. Αύριο έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, της Μέτρων Ανάλυσης και της Opinion, στα Νέα και την Ελευθερωτική, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μας πείτε μια αίσθηση. Όχι τα νούμερα, αίσθηση. Αλλάζουν τα πράγματα σε σχέση με αυτό που ξέρουμε? Νομίζω και ναι και όχι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά αυτό που όλοι συζητάμε, ότι έχουν ταραχτεί τα νερά, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και από τις δύο δημοσκοπήσεις. Τώρα, επιμέρους θα υπάρχουν νομίζω ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτό της ελευθερωτικής. Θα τα δούμε για να σχολιάσουμε. Εντάξει, εγώ δεν τις έχω δει τις δημοσκοπήσεις για να ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι δεν έχει διαμεσολαβήσει ένα τόσο μεγάλο διάστημα, ούτως ώστε από την δημοσκόπηση του Alter μέχρι αυτές οι οποίες θα εμφανιστούν αύριο στις εφημερίδες να έχουν γίνει κοσμοπολικά γεγονότα, ούτως ώστε κατά κάποιο τρόπο να είναι σημαντικές διαφορές. Συμφωνώ με τον Γιάννη τον Βλαστάρη ότι όντως έχει αλλάξει κάπως το κλίμα. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Κυρίως το κλίμα αυτό έχει αλλάξει διότι έχει επιταχυνθεί με την αλλαγή του προσώπου του Γιώργου Παπανδρέου η συσπήρωση. Έχει επιταχυνθεί η συσπήρωση στο ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και έπειτα μένει να δούμε αν αυτή η συσπήρωση μεταφράζεται και σε άλλα πράγματα, μεταφράζεται και σε προσέλκυση από άλλους χώρους ψηφοφόρων, αν οι μετακινήσεις κυρίως, η σχέση μετακινήσεων από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αλλάξουν και όλα αυτά. Πάντως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο και μάλλον για να συμφωνεί ένα εκλογικό ντέρμπι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι βεβαίως θα ακολουθούν συνέχεια δημοσκοπήσεις, αλλά έχω την προαίσθηση ότι θα υπάρχει ένα γιογιό στο πολιτικό κλίμα, δηλαδή ότι θα παίρνει την πρωτοβουλία πότε ο ένας πότε ο άλλος, που σημαίνει ότι έχουμε εμείς πολλή δουλειά και ανεβαίνει και το ενδιαφέρον για να μας διαβάζουν. Υγιές. Είναι υγιές. Δεν ξέρω αν εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω ή αν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Και δεν ξέρω τίποτα παραπάνω, αλλά νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν, κύριε Τσίμα, το κλίμα που όλοι ζούμε τις τελευταίες μέρες. Μια ανατροπή, δηλαδή, μια τούμπα, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, λεπτομέρειες δεν γνωρίζω κι εγώ. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συσπήρωση του ΠΑΣΟΚ. Αν κρίνουμε από τα στοιχεία της προχθεσινής έρευνας της ΑΛΚΟ, βλέπει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ το 2000 είχε τα νούμερα αυτά στη συσπήρωσή του μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι πράγματι οι εκλογές θα είναι συναρπαστικές, θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αντέχετε. Η πολιτική επανήλθε στο προσκήνιο. Ναι. Αντέχετε να κρατήσετε αυτό το κλίμα, γιατί η ένσταση θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα επικοινωνιακά πολύ σημαντικό γεγονός, η αλλαγή ηγεσίας. Δεν γίνονται κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία μας με τέτοιο τρόπο. Άρα, λογικά αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει ένα σοκ στην κοινή γνώμη, μια φόρτιση. Υπάρχει μια επικοινωνιακή φόρτιση, φυσιολογική, καμιά φορά κατ' υπερβολή. Αλλά όταν αυτά τα πράγματα κατακάτσουν. Τι. Τα πράγματα στην πολιτική κατακάθονται όταν είσαι άπραγος, όταν δεν έχεις, παίρνεις πρωτοβουλίες, όταν δεν έχεις να εκπέμψεις κανένα μήνυμα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ένα σχεδιασμό τέτοιον. Μια πορεία, μια εκστρατεία που θα κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ στους πολίτες, με ένα διάλογο που θέλουμε να ανοίξουμε. Συνεπώς θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος. Εγώ ήθελα να πω το εξής, κύριε Τσίμα και κύριε Χρυσοχοΐδη, ότι με βάση, ακόμη επειδή δεν έχω δει τις άλλες δημοσκοπήσεις, με βάση τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, ότι εάν εκπροσωπούσα τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα ήμουν και πάρα πολύ δυστυχής από το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης. Δεδομένου ότι δεν ήρθε εξ ουρανού ο κύριος Παπανδρέου, το θέμα της διαδοχολογίας ήταν τουλάχιστον στα στόματα των δημοσιογράφων εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τόσο είναι χειρότερο. Δηλαδή έχουμε το χρονικό μιας προαναγγελθήσης έκπληξης, η οποία παρατά θα καταφέρει να είναι έκπληξη και να ταράξει τα νερά. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι, όπως είπα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ουσιαστικά συσπήρωσε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όπου δεδομένου ότι η συσπήρωση, όπως βλέπαμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν, ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Ναι, αλλά άμα φτάσει στη συσπήρωση του 2000, θα πάρει τις εκλογές.
Θέλω να πω δηλαδή. Με δεδομένο όμως ότι οι άλλοι θα παραμείνουν στη συσπήρωσή τους, ότι έχουν πλαφόν τη συμμετοχή. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σίμω, να πω το εξής, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι δεν είναι μόνο η αύξηση της συσπήρωσης που πραγματικά είναι μεγάλη εντυπωσιακή. Είναι και οι μετακινήσεις αλλάζουν. Και δεν αλλάζουν μόνο μετακινήσεις. Και όλα αυτά είναι στατιστικά στοιχεία και σημασία δεν έχει το δικό μου ή το δικό σας αίσθημα. Είναι ο λαός, είναι οι πολίτες. Εκείνο που αλλάζει, που φαίνεται ότι αλλάζει, είναι ότι αναδεικνύεται ένα νέο εκλογικό σώμα, θα έλεγα. Ένας κόσμος ολόκληρος που προστρέχει όχι απλώς στο Γιώργο Παπανδρέου και στο Πασόκ, προστρέχει στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή και έβγαλε τα βαμβάκια από τα αυτιά. Αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω. Αυτό, είναι, αυτό σημαίνει ότι πολιτικά έχει αποκοιμήσει η κυβέρνηση του Πασόκ τον κόσμο. Πολιτικά τον είχε αποκοιμήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό σημαίνει, είναι σωστό, εύλογο το ερώτημά σας. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε μια 8χρονη διακυβέρνηση που είχε τα επιτεύγματά της και τα ειλήματά της, όπως αυτά τα περιγράφουμε και εμείς ακόμα, αλλά δεν είναι το κρίσιμο εκεί. Και περίμενε ο κόσμος σε μια νέα εποχή μια αλλαγή. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό, είναι και ανθρώπινο, δεν είναι μόνο πολιτικό. Δεν σας λέω, κάτι για τον γκάλωπ το αυριανό, γιατί δεν μου πέφτει και λόγος, αλλά την Κυριακή μιλάει ο Πάγκαλος εμάς και λέει, και το αναφέρω επειδή κολλάει στη συζήτησή μας, ότι ήταν μια καλή οκταετία του Σιμίτη, αλλά το στυλ του δεν ήταν ερωτεύσιμο πια. Αυτό δίνει μία ερμηνεία στους λόγους για τους οποίους έχει γίνει αυτή η ανατροπή. Αλλά βγάλαν, είπε ο γραμματέας, τα μπαμπάκια από τα αυτιά τους οι Έλληνες και περιμένουν να ακούσουν προγραμματικές θέσεις από τον νέο αρχηγό και νέα πρόσωπα. Βεβαίως. Πότε και πώς. Περιμένει ο κόσμος μια σειρά από πρωτοβουλίες του Παπανδρέου και του Πασόκ. Πρέπει να ακούσει τις προτάσεις μας για τη νέα εποχή. Πρέπει να ακούσει για το πώς βλέπουμε εμείς την παράταξή μας στο Πασόκ στη νέα εποχή. Τα περιμένετε λίγο και θα δείτε ότι έχουμε προτάσεις για όλα αυτά τα θέματα που πιστεύω ότι θα κουμπάνε και στην καρδιά. Εμείς από το δεν είμαστε για να περιμένουμε, είμαστε για να βγάλουμε καμιά είδηση. Να βγάλουμε μια είδηση τώρα. Κυκλοφορεί εντόνως η φήμη ότι ο Κώστας Δαλιώτης κατά κάποιο τρόπο επιστρέφει πιο ενεργά. Θα υπάρξει κάποια συνάντηση, υπήρξε ήδη κάποια επαφή. Μπορείτε δεν το γνωρίζω αυτό. Κύριε Τσίμα, αλλά υποθέτω ο Κώστας Δαλιώτης θα είναι μαζί μας, όπως είναι πια όλα τα στελέχη μαζί μας. Τότε να ρωτήσω κάτι. Δύο φορές ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνάδελφοι, και στην ομιλία του την δημόσια και στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ την ΕΜΕΡΑ, έδωσε την εντύπωση ότι η αλλαγή γραμματέα το καλοκαίρι, η απομάκρυση του Κώστα Δαλιώτη από το πόστο για την κατάστασή του με εσάς, ήταν μία από τις προϋποθέσεις, ένα από τα στάδια για να φτάσουμε σε αυτή την αλλαγή. Και αναρωτιέμαι γιατί έπρεπε να φύγει ο Λαλιώτης για να έρθει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Πασόκα. Νομίζω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, ότι ο Κώστας Σιμίτης, περιγράφοντας το σχέδιο του, γιατί υπήρχε ένα σχέδιο την ημέρα που έκανε το διάγγελμα προς τους Έλληνες, περιγράφοντας λοιπόν το σχέδιο του, ανέφερε τα βήματα.